Evangelho. Felipe Amprópol, Catalambam, Diampo nas Tessis, Tibarani, Atislipes, Genissaret, que o Tio de Dáscaros do Sobili, nessa Apotilim, Vishmobiondas, os Ambonato, en Apliário. Το πλοίο του Σίμωνος Πέτρου, ενώ άλλοτε γέμιζε με δίχτυα και ψάρια, τώρα λαμπρύνεται με την παρουσία εκείνου που είναι ο Ιχθύς, Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ. Ελάτε λοιπόν να προσθεθούμε και εμείς στους ακροατές του μοναδικού, του απαραμίλου, του ανυπερβλήτου διδασκάλου της ανθρωπότητος και καθίσας εδίδασκεν αυτούς εκ του πλοίου. Το Θείο Κήρυγμα ήταν διαρκές μέλημα του Κυρίου μας. Συνήχετο από αυτό. Δεν ήθελε να αφήσει καμιά πόλη, κανένα χωριό, καμιά γωνιά της Παλαιστίνης που να μην κηρύξει και σε αυτήν. Άχομεν εις τας εχωμένας ομοπόλης ή να κακή κηρύξω, εις τούτο γάρ εξελίνηθα. Στα 3 περίπου χρόνια της δημοσίας δράσεώς του, πραγματοποίησε λίστες όσες ιεραποστολικές περιοδίες, περιήγε τας πόλης και τας κόμμας, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Κήρυτε στις πόλεις, στα χωριά, στις συναγωγές, στο ναό του Σολομόντος, στις ακρογιαλιές, στις βουνοπλαγιές, στην έρημνο, όπου συγκεντρώνονταν άνθρωποι. Στην επί του όρους ομιλία του χρησιμοποίησε ως άγωνά του ένα βραχάκι. Στην παραλίμνια ομιλία του χρησιμοποίησε ως άγωνά του ένα πλοιάρι. Στην Καπερναούμ χρησιμοποίησε ως άγγονά του μία οικία. Για να σώσει την Σαμαρίτιδα χρησιμοποίησε ως άγγονά του το φρέα του Ιακώβ. Για να σώσει τον Ζακχαίο χρησιμοποίησε ως άγγονά του τον δρόμο. Για να παραδώσει στους μαθητές του την Διαθήκη του χρησιμοποίησε ως άγγονά του το υπερό της Ιερουσαλήμ. Κήρυτε παντού και πάντοτε, κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και κατά τη διάρκεια της νυχτός, όποτε χρειαζόταν, να θυμηθούμε την υπερηγή συνομιλία του με τον Νικόδημο. Κήρυτε ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και σε μια ψυχή που εφρενόταν να ακούει τον Θείο Λόγο. Διέθετε τόσο πολλές ώρες για το Θείο Κήρυγμα που δεν ευκαιρούσε ούτε να φάει. Ή καλύτερα, τροφή που τον έτρεφε ήταν το έργο του, εμών βρώμα εστί, ή να ποιήσω το θέλημα του πέψαντός με πατρός και τελειώσω αυτού του έργου. Συνήχετο από την επιθυμία να τελειώσει το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων που του ανέθεσε ο ουράνιος πατέρας του. Δεν απεστρέφεται κανέναν άνθρωπο, με όλους ανεστρέφεται και τους προσέφερε από τον ακένωτο πλούτο της καρδιάς του τα δώρα της Θείας Αγάπης του. Δίδασκε με κύρος και αυθεντία. Ακούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, εγώ δεν λέγω ημίν. Δίδασκε με σαφήνεια, με χάρη και φυσικότητα, με πιστικότητα. Το ναι που έλεγε ήταν πράγματι ναι και το όχι του όχι.
Querit me parabolés, me εικόνες που τις έπαιρνε μέσα από τη φύση ή από το χώρο της εργασίας των ανθρώπων που τον άκουγαν. Εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε των σπόρων αυτού, δίδασκε διδασκαλία ευκολομνημόνευτη, για να θυμούνται οι ακροατές του το κήρυγμα που τους έκανε και όταν θα πήγαιναν στο σπίτι. Κυρίως δίδασκε και ήλκε ο Κύριος, διότι κήρυτε λόγους χάριτος και αληθείας, λόγους που είχαν ζωή και μετέδιδαν ζωή. Τα ρήματα «Α, εγώ λαλώ, πνεύμα εστί και ζωή εστί». Γι' αυτό συνέρεα να τον ακούσουν πλήθη ανθρώπων και εξεκρέμοντο από τα χείλη του, κρέμονταν από τα χείλη του και στις μεταξύ τους συζητήσεις εμαρτύρουν αυτό. Μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για αυτόν και εθαύμαζον επί της λόγης της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. Εμείς άραγε αναγνωρίζουμε τον Κύριο ως τον μοναδικό, ως τον απαράμιλο και ανυπέρβλητο διδάσκαλο της ανθρωπότητος. Τρέχουμε σαν διψασμένα ελάφια επί τα σπηγάς των υδάτων για να ακούσουμε λόγο Θεό, ή μήπως τον συνηθίσαμε και δεν του δίνουμε σημασία. Μελετούμε την Αγία Γραφή όπως τη μελετούσε ο Ιερός Ψαλμωδός ημέρα και νύχτα, ή μήπως προφασιζόμαστε ότι έχουμε πολλές δουλειές και δεν τον πιάνουμε ούτε στα χέρια μας. Εάν δεν έχουμε υψήθρονο στην καρδιά μας τον Λόγο του Θεού, τον αδικούμε, διότι δεν είναι ανθρώπινος λόγος, είναι ο Λόγος του Θεού Λόγου, προσφορά του Θεού στον άνθρωπο. Είναι άρτος πνευματικός που μας ευφραίνει, το ζών είδωρ που μας φορταίνει, το ζών είδωρ που μας ευφραίνει. Είναι ρήματα ζωής ονείου που έχουν ζωή και μεταδίδουν ζωή. Επίσης, εάν φεύγουμε από την Εκκλησία την ώρα του Θείου Κηρύσματος, το αδικούμε, διότι στη μικρά είσοδο εισοδεύει ο Κύριος ως διδάσκαλος και αμέσως κατόπιν ακολουθούν τα ιερά αναγνώσματα και το Θείο Κήρυγμα. Δεν έχει σημασία αν το κήρυγμα εκφωνείται από άσημους και ταπεινούς ιεροκήρυκες. Σημασία έχει ότι είναι Λόγος Θεού και ως Λόγος Θεού έχει αναγεννητική δύναμη. Χάρη ειρηνεύει τις ψυχές, ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμον σου. Να αγαπήσουμε τον Λόγο του Θεού, να μελετούμε την Αγία Γραφή, χριστιανικά βιβλία και περιοδικά, να παρακολουθούμε ανελικώς τις πνευματικές ευκαιρίες ακροάσεως του Θείου Λόγου, ιδίως τώρα που θα αρχίσει η καινούργια καθηγητική χρονιά. Να στέλνουμε και τα παιδιά μας στο καθηγητικό σχολείο. Μόνο θα προσέχουμε το κήρυγμα που θα ακούμε ή τα βιβλία που θα διαβάζουμε να είναι ορθόδοξα. Και ότι μπορεί να ανοίγουμε το ραδιόφωνο, αλλά ο σταθμός που μεταδίδει να είναι προτεσταντικός. Ή να μας δώσουν κάποιο βιβλίο που μοιάζει να έχει χριστιανικό τίτλο, αλλά να προέρχεται από τις εκδόσεις των μαρτύρων του Ιωκωβά. Εάν όμως είναι ορθόδοξο το Θείο Κήρυγμα, να το δεχόμαστε σαν δροσιά από τον ουρανό, ως ιερά γράμματα, και θα διαπιστώνουμε εμπειρικά πόσο μεγάλη θα είναι η πνευματική ωφέλεια. Και καθήσας
erguidas que tu pliu dos ovos, a delfim, to μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου είναι να μας κρατάει μακριά από τον Λόγο του Θεού. Ο διάβολος φοβάται τους ανθρώπους που μελετούν και εφαρμόζουν το Λόγο του Θεού, το Ιερό Ευαγγέλιο και κάνει ό,τι μπορεί να μας εμποδίσει να μην μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Εμείς να μην του δίνουμε τέτοια χαρά, αλλά να εντρυφούμε στα υπερμέλη και κυρίων γλυκύτερα λόγια του Θεού και να επαναλαμβάνουμε τους λόγους τους ιερού Δαμασκηνού. Το Ευαγγέλιο προσκυνούμε και περιπτυσσόμεθα το αγκαλιάζουμε και καταφυλούμε και οφθαλμής και χείλεση και καρδία ασπαζόμεθα. Τον Κύριο όμως ως διδάσκαλο δεν τον αλλάζουμε, αλλά θα μαθητεύουμε παρά τους πόδας του μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Τον Θείο Λόγο του θα έχουμε πηξίδα στη ζωή μας μέχρι να φτάσουμε ασφαλώς στο επίνεμο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπη.